Και από τον Ιγκμπό της μακρινής Κίνας θα πάμε στη Βιέννη. Δεύτερη ζωντανή σύνδεση στη σημερινή εκπομπή. Ερχόμαστε Ευρώπη τώρα. Είναι ο κύριος Λευτέρης Δερμιτζάκης, κάτοικος Βιέννης. Κύριε Δερμιτζάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Τι κάνετε? Καλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Βέβαια. Καλή χρονιά αύριο. Βέβαια, βέβαια. Εμείς εδώ, όμως και εσείς, κλειστά όλα. Αλλά όπως βλέπετε, έχει πολύ κόσμο στον δρόμο. Κάνει βόλτες, τσορίζουν. Στο κέντρο βρίσκεστε? Είμαι στο κέντρο, είμαι στην Goldmark και στο Graben, που σημαίνει Ερμού και Αιών, παραδείγματος χάρη. Τα μαγαζιά είναι κλειστά τώρα. Δεν έχετε click away εκεί? Click away δεν έχετε? Τίποτε. Click away. Τηλεφωνικές παραγγελίες, γιατί εδώ δεν μας επιτρέπουν να μπούμε στα καταστήματα. Ναι, ναι, όχι, έχουν, ναι, ναι. Έχει. Μπορούμε, ναι. Μέχρι τις 7 το βράδυ έχει, ναι, ναι. Κύριε Δερμιτζάκη, πώς θα γιορτάσετε αύριο? Αύριο θα είμαστε οικογενειακός, δεν τρέπεται μόνο ένα άτομο ακόμα από άλλο σπίτι. Εντάξει, κάθε χρόνο γιορτάζουμε όλοι μαζί, φέτος μόνοι, γιατί όχι. Η καταγωγή σας, κύριε Δερμιτζάκη? Από την Κίσαμο, από τα Χανιά. Από την Κίσαμο. Οπότε το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι ενός Χανιώτη στην περιοχή της Βιέννης τι θα περιλαμβάνει? Σήμερα δεν θα είναι, αύριο δεν θα είναι κριτικό, θα είναι διεθνές. Θα έχει πάπια, θα έχει ψαρικά, σολομό, καλό κρασί, έχει ελληνικό κριτικό. Πολύ ωραίο δείπνο θα έχετε. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Έχετε επαφή εδώ με κριτικούς, με δικούς σας ανθρώπους? Ναι, είχατε προγραμματίσει μήπως να κατέβετε καθημερινά, κάτω? Καθημερινά, καθημερινά. Είχατε προγραμματίσει. Πήρα και το καλό το λάδι, ένα πάρα πολύ καλό λάδι από την Κίσα μου. Α, είναι και τα τυχερά. Κάθε χρόνο και καλύτερα. Κάθε χρόνο κατεβαίνετε, κύριε Δερμιτζάκη? Τι άλλο θέλετε? Με ακούτε, κάθε χρόνο κατεβαίνετε στην Κρήτη? Ναι, πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, πολλές φορές το χρόνο. Κάθε δύο μήνες είναι κάτι. Φέτος όμως καταφέρατε να έρθετε καθόλου? Τώρα όχι, ήθελα να έρθω τα Χριστούγεννα, αλλά λόγω ότι στην Κρήτη είναι τα πράγματα αυστηρά, δεν έφυγα. Και τώρα περιμένω να έρθω μάλλον τον Μάρτιο. Κύριε Δερμιτζάκη, τι εύχεστε για το 2021? Υγεία και υπομονή, όλα θα περάσουν. Βέβαια, κανονικά θα πρέπει να κλείσουμε. Πιστεύω ότι Απρίλιο-Μάιο θα είμαστε πιο ελεύθεροι και πιο σίγουροι ότι θα αρρωστήσουμε. Το κλίμα στη Βιέννη εκεί, το κλίμα πώς είναι? Είστε επηρεασμένοι? Όχι πολύ. Εντάξει, ο κόσμος θέλει να βγει έξω, θέλει να πάει στα εστιατόρια, θέλει να πάει να πιει κάτι, να φάει. Μέχρι τώρα το έχω αντέξει. Αλλά σε λίγο θέλουν και αυτοί να επιτέλους να σταματήσει η καραντίνα. Φαντάζομαι όμως ξεκίνησαν και οι εμβολιασμοί. Κύριε Δερμιτζάκη, ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί στην Βιέννη, έτσι? Τι είπατε? Οι εμβολιασμοί ξεκίνησαν στη Βιέννη? Δεν άκουσα, συγγνώμη, δεν ακούω καλά. Οι εμβολιασμοί ξεκίνησαν? Είναι όπως και στην Ελλάδα. Όπως και στην Αθήνα, το ίδιο. Το ίδιο. Μάλιστα. Είναι απλώς εδώ είναι πιο. Τα νοσοκομεία είναι λίγο πιο κάτω και. Εντάξει, αλλά δεν είναι τόσο αυστηρά όσο στην Ελλάδα. Κύριε Δερμιτζάκη, ένα μήνυμα, μία ευχή στους δικούς σας ανθρώπους που είμαι σίγουρος ότι παρακολουθούν Κρήτη TV και περιμένουν μία δική σας ευχή. Ένα μήνυμα, ποιο είναι? Υγεία και χαρά. Υγεία και χαρά σε όλους, ειδικά στους κριτικούς και πιο ειδικά στους χαλινιώτες, τους κρίτες, τους αμύτες, και όλα θα περάσουν. Μάλιστα. Αισιοδοξία. Και το χαμόγελό σας νομίζω αρκεί για να κλείσουμε τη σύνδεση και με το καλό να τα ξαναπούμε και το επόμενο κάνει έτος. Κάνει και λίγο κρύο εδώ. Κάνει και λίγο κρύο. Να σας αποδεσμεύσουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Δερμιτζάκη. Γεια σας.